Ωραία. Το λόγο έχει Αχιλλέας και Διακύρκης, Συγγραφέας, Σκηνοθέτης και Κατασπαστής. Δέχτηκα με πολύ χαρά την κοινωνική πρόσκληση του Γιώργου να πω δύο λόγια στην παρουσία του βιβλίου. Πολύ χαρά οφείλεται στο γεγονός ότι τρέφω εξαιρετική εκτίμηση σε αυτόν τον άλλον εργάτη της τέχνης, την οποία θεράπευσε και θεραπεύει από όλα τα μεταλλίζια, ταπεινά και κυρίως χαζομόφωνα, όπως αρμόζει σε έναν γνήσιο καλλιτέχνη που σέβεται τις ώρες και τα χρόνια της κοινή αν ησυχία στον τόπο μας. Τώρα που διευκρίνησα το προσωπικό επίθετο πολύ, έχουμε να κάνουμε το ίδιο και σε διευθυντικό βίο. Πράγματι τα λόγια θα είναι δύο, γιατί δεν ξέρω πώς να βγάλω από μέσα μου και τι από όλα αυτά που με δικάζει η μνήμη μου μετά την ανάγκη αυτού του βιβλίου, που είναι κάτι πολύ παραπάνω από το βιβλίο, που είναι ένα μονάχη που απόσταγμα από μια θητεία στη ζωή και στην τέχνη, μια πράξη αγάπη προ την τέχνη, άρα προ τον άνθρωπο, και κυρίω μια ομολογία πίστεω. Ίσως ακούσετε αρκετέ φορέ τη λέξη αγάπη να λοιπόν μέσα αυτά τα δύο λόγια και να τα αποκατένει. Η πρόθεσή μου δεν είναι, παρά τη συγκίνηση που με διακατέχει, να δειχθώ με πραγματικό, αλλά να καταθέσω εδώ μπροστά σα κάποια ψήγματα αυτή τη εκτίμηση που έχει μιλήσει από πάνω, κάποιε διασταυρώσει με τον Γιώργο που δεν ήταν πολλέ, αφού οι ζωέ μα κινήθηκαν παράλληλα και σε μια ευγενή, σεβαστική απόσταση που δεν μα επέτρεψε να συγχρονιστούμε, ίσω καλύτερα μέσα στι πολλέ κινήσει και ομιλίε. Και ανάμεσα σε αυτέ τι διασταυρώσει ξεχωρίζω ένα κείμενο που μου είχε ζητηθεί να γράψω για ένα αφιέρωμα του Μπουμπούζα στην ομάδα του Γιώργου, μεταξύ άλλων, το κοινό μα χρέο στην υφάλη ορθοφροσύνη του Γιάννη Παπαδιανόπουλου, τη κοινή μα μεγάλη αγάπη προ τον Τόνιο Μαρκετάκη, καθώ και ένα σημαντιακό στιγμό του προ το οποίο θα αναφερθώ αργότερα. Ενώ όσο μαγείρευα μέσα στο μυαλό μου αυτά τα δύο λόγια, σκέφτηκα, χαρακτηρολογώντα τον εαυτό μου, πω ίσω το να μιλήσει ή να γράψει ενδεχομένω και με κριτική διάθεση για τι απόψει που καταθέτει κάποιο σε ένα βιβλίο σαν και αυτό, δηλαδή για την ουσία των επιχειρημάτων του, είναι το ίδιο σαν να έρχονται στα πεπραγμένα τη ζωή κάποιου όπω τα παραθέτει στην αυτοβιογραφία του. Ο εξαίρετο και λεπτέστητο άγνωστο κοινογράφο και τεχνογραφικό Walter Pater πιστώνεται μεταξύ πολλών άλλων και με τον εκπληκτικό και κατά τη γνώμη μου εκπληκτικά ακριβή αφορισμό. Όλε οι τέχνε τίνουν προ την κατάσταση τη μουσική. Έναν αφορισμό που αναπορεύει τη μουσική ω υπάκη των τεχνών, εκ μόνου του λόγου ότι αυτή η μοναδική τη αφαιρετικότητα είναι η μόνη τέχνη που δεν μπορεί να την περιγράψει. Τη φέρνει να προσωμιάζει με ό,τι πιο πολύ δημοσιοποιηθεί ο άνθρωπο, τη σκέψη. Ωστόσο, αν ο κινηματογράφο είχε ήδη εφευρεθεί όταν ο Πέιτερ διατύπωνε αυτή τη φράση γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, είμαι σχεδόν βέβαιο ότι η συμπαγή απολυτότητά του θα όφελε να παρουσιάσει τη ρογμή μια εξαίρεση. Όλε οι τέχνε πλην του κινηματογράφου τίνουν προ την κατάσταση τη μουσική. Γιατί η τέχνη του κινηματογράφου, καθώ συμπεριέχει, συμμιγνεί και συναρθρώνει όλε τι άλλε, δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ή και να οριστεί ω η τέχνη του απόλυτου κομπλεκτισμού, καθώ η πανταμάτωρη εικόνα αμβλύνει, υποτάσσει και τελικά αδρανοποιεί κάθε φαντασία, δεν εκβάζει τον ανθάνο, δεν ανέχεται τον οικονομικό. Μπορεί να κρύψει κάτι από το βλέμμα, αλλά δεν μπορεί να του ζητήσει να μην δει κάτι που δεν είναι κρυμμένο. Με κάθε κείμενο λοιπόν για ένα κινηματογραφικό έργο, όπω αυτά τα μικρά διαμάντια που αποφάσισε επιτέλου να μα χαρίσει ο Γιώργος Γόρας, με κάθε μετά κείμενο, αυτό το φαινομενικά απόρθητο συγκεκριμένο αναλύεται και διαλύεται σε προθέσεις και σε επαγωγές, σε ιδέες και εν τέλει σε σκέψεις. Τα κείμενα που επέλεξε να εκδώσει ο Γόρας επιτελούν αυτήν ακριβώς την λειτουργία με σοφία, με την ταπεινότητα του ουσιώδους και κυρίως χωρίς καμία πρόθεση διδακτισμού. Τα κείμενα του Γιώργου δεν φιλοδοξούν να κατηχήσουν τις αρχές του κινηματογράφου, πόσο μάλλον στις τεχνικές του, αλλά να μην σταυρογήσουν, να μιλήσουν στην αγάπη και στη χρήγα αγάπη αυτής της τέχνης. Το πάθος, ως ακραία εκδοχή της αγάπης, αυτό το πάθος που είναι ανάγκητο στα κείμενα της γεύσης του σινεμά, έρχεται σιγά σιγά και στοιχειοθετείται με μικρούς φετιχισμούς της μνήμης, με μικρά μεμοραμπίλια που σκαπάνευσαν όχι τόσο από το βιβλίο, όσο από τη μαγική ατμόσφαιρα του βιβλίου και με τη σειρά του βιβλίου. Η Μπέρκμαν κάτω από τη μεγάλη σκάλα του λεωτόριου με το κλειδί της σκάλας στη φούχτα, η τελευταία καταγραφική φράση ενός νουάρα αριστουργήματος όπου ο Τζακ Νίκολσον μαθαίνει ότι έτσι που τη ζωή του κλίμαξε εκεί στην Τσάρλια Τάουν, σε όλη τη χάλασε, οι πόρτες που μία-μία εγκλωβίζουν στη μοίρα του πλήρωμα του χρήματος του Δρεσάου,
ο κάτισινος γεράκος που τσόρεται στον αέρα μαζί με τα παλόμια του στο θαύμαστο πιλάνο του Λυσίκα, το μονοπλάνο των 7 λεπτών στο επάγγελμα ρεπόρτερ των Γιονιώνη, το βλέμμα της γυναίκας που επιζεί 5 δευτερόλεπτα μετά το φόρο του εραστή της στη γυναίκα της γειτονής πόρτας του Τρυφό, το «Είμαι μαλάκας, είμαι μαλάκας» που ξεστομίζει με τα λογημένο σε αυτό κυβερνητό στον τρελό πυρό του κουκουτάρι, στο καμιά φορά δεν ξέρω πώς θα να πάω και το τεσοπαίνω που λέει άλλο μας την ώρα του λύκου του Μπέρμαν, το ποδήλατο το οποίο ταχυδρόμος μπαίνει στην αυτοκάμαρα του Πριαλή και ακουμπάει την ενδογραφία του στο Κομουδίνο στο φάνταγμα της ελευθερίας του Πουλουέλου, το κίτρινο Volkswagen που ακουμαθεί στην ανηφόρα και τελικά κατρακυλάει προς τα πίσω, στο φινάλε που η ζωή συνεχίζεται το καιρό στάδιο. Σας υποσχέθηκα να είμαι σύνοπτος, αν δεν είπα δύο λόγια, είπα 20 κιλό. Ας είναι αυτό το πλεονάζον 20 ο βαθμός που βάζω στη γεύση του σινεμά, ή τα αστεράκια που τόσο δίκαια στυλιτεύει λόγω των προλογών του, και ας μη συμφωνώ με όλες τις απόψεις που καταγγείλουν στο βιβλίο, και ας το ήθελα λίγο πιο αιρετικό. Τέλος, για να μην λείψει τίποτα από αυτή την αμήχανη εισαγωγή, ας μου επιτρέψει ο Γιώργος να πω ότι μου λείπει κάτι από αυτό το βιβλίο. Και αυτό το κάτι είχε να κάνει με το περιστατικό που ανέβαλα να το εξασφαλίσω την ευθυνάτη. Ένα απόγευμα πριν από πολλά πολλά χρόνια, έχω πάει στην Εξιολίδα εδώ πέρα να δω για δεύτερη ή τρίτη φορά το λόγο του Τράιντερ. Όταν ανάβουν τα φώτα, διαπιστώνω ότι την ταινία αυτή την παρακολούθησαν μαζί μου μόνο άλλοι δύο. Ο ένας από αυτούς τους δύο είναι ο Κόρας. Συναντιόμαστε στην έξοδο και κουβεντιάζουμε συνομωτικά σαν τους πρώτους χριστιανούς. Εμένα είναι ο Γιώργος, όπου και αν παίζει το λόγο, θα με βρει εκεί. Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν βρίσκω το λόγο εδώ στο βιβλίο. Ή μάλλον ξέρω. Γιατί ίσως η πίστη στο θαύμα μπορεί να αποτυπωθεί στο φιλμ μόνο αν είσαι ο Ντράιντερ ή ο Ταρκόφσκι, αλλά το θαύμα της πίστης είναι αδύνατο να διατυπωθεί ακόμα και αν είσαι ο Κόρας.